γης, αντίστοιχης με την φυσική επιλογή που υφίστανται οι οργανισμοί. Εκείνες δηλαδή έχουν μακρύτερο βίο, όσες υποστούν ικανοποιητικά διάφορες δοκιμασίες. Είναι προφανές ότι τόσο η ιδέα του προβλήματος που χρειάζεται πύληση, όσο και το θέμα της φυσικής επιλογής είναι εμπνευσμένα από την νεοδαρβινική θεωρία, την οποία ο Πόπερ ξέρει και για την οποία έχει γράψει πολλά πράγματα. Η εξελικτική επιστημολογία είναι ακριβώς η αντιμετώπιση των φαινομένων της γνώσης, της γλώσσας, ανθρωπολογικών φαινομένων υπό το φως, υπό το πρίσμα της νεοδαρβινικής θεωρίας. Εδώ δηλαδή έχουμε μια αντιστροφή και ο Πόπερ είναι υπεύθυνος σε σημαντικό βαθμό για την ίδρυση, για τη γέννηση, για την εγκαθίδρυση της εξελικτικής επιστημολογίας. Έχουμε μια αντιστροφή από αυτό που συνέβαινε πριν. Νομίζαμε δηλαδή ότι οι θετικές επιστήμες βασίζονται στη φιλοσοφία. Ότι η βάση των επιστημών είναι η λογική, είναι η μέθοδος και σε αυτές βασίζεται, αυτές προϋποτίθενται, είναι προϋποθέσεις των θετικών επιστημών. Ο Πόπερ και η εξελικτική επιστημολογία άλλαξαν αυτά τα πράγματα. Πρώτα έρχεται η επιστήμη, η βιολογία, ο νεοδαρβινισμός, η εξελικτική και κάτω από το φως εξελικτικής ερμηνεύονται τα φαινόμενα της γνώσης, τα φαινόμενα της λογικής, τα φαινόμενα αυτά τα οποία πηγάζουν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γιατί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προϊόν της εξελικτικής θεωρίας. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη αντιστροφή και η οποία δεν γίνεται δεκτή από όλους τους φιλοσόφους ούτε και από όλους καν τους εξελικτικούς. Αλλά θα πρέπει να πω ότι ο σημαντικότερος Αμερικανός εξελικτικός, ο δεύτερος ζωντανός, ο Κουάιν, είναι εκείνος ο οποίος αποδέχεται πλήρως αυτού του είδους την αντιστροφή. Η φιλοσοφία είναι κατά κάποιο τρόπο η θεραπενής πλέον της επιστήμης και όχι η επιστήμη βασίζεται στη φιλοσοφία. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να πω για τον Πόπερ, τελειώνοντας, είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Ο Πόπερ δεν είναι μονιστής, δηλαδή δεν πιστεύει σε μία αρχή να είναι μόνο στην ύλη, να είναι ηλιστής ή μόνο στο πνεύμα να είναι ιδεαλιστής. Ότι τα πράγματα του κόσμου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία την ονομάζει κόσμος 1, ο πρώτος κόσμος του Πόπερ και περιλαμβάνει τα υλικά πράγματα. Δηλαδή τα τραπέζια, οι τηλεοράσεις, τα βιβλία, οι καρέκλες, τα ανθρώπινα σώματα, των ζώων, των φυτών. Υπάρχει και ένας δεύτερος κόσμος, ο οποίος είναι ο υποκειμενικός κόσμος των συναισθημάτων και των εμπειριών που έχει ένα άτομο και στα οποία δεν έχει πρόσβαση κάποιος ο οποίος είναι έξω από το άτομο αυτό. Ο τρίτος κόσμος του Πόπερ, ή ο κόσμος 3, είναι ο κόσμος των ιδεών, των νοημάτων, των θεωρημάτων, των θεωριών, που βρίσκονται καταγραμμένες στα βιβλία ή σε δίσκους ή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σε κασέτες. Βέβαια, οι κασέτες, οι δίσκοι, τα βιβλία και τα χαρτιά ανήκουν στον κόσμο 1, τα νοήματα όμως ανήκουν στον κόσμο 3. Και ο κόσμος 3, ο κόσμος των ιδεών, μπορεί και αλληλεπιδρά με τον κόσμο 1, με τον υλικό κόσμο, βάσει βέβαια και διαμέσου του κόσμου 2. Ο Πόπερ με τον κόσμο 3 φτάνει σε ένα πλησίασμα, όχι βέβαια ταύτιση και είναι τελείως διαφορετικός, σε ένα πλησίασμα του Πλάτωνα. Ένα φιλόσοφο για τον οποίο μίλησε αρκετά αρνητικά εις το σημαντικό έργο του «Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της», ένα έργο που έχει επίσης μεταφραστεί ελληνικά. So criticism can be seen as an invention of man to substitute the death of theories in the general sense of expectations and hypothesis of what reality is about, with the death of persons, with the death of individuals, so that it is an, among other things, it's also an economic device.
Not too quick. Yes. I think we better should now say, by developing theories and a critical attitude towards them, we can achieve that our wrong theories die in our place. Yes. We can see that, for example, let us see, Gorbachev almost died, but fortunately his wrong theory has died in his place. Yes. Now, I don't think he has understood that and has tried to learn from the mistake of his dead theory. Yes. I think he felt it almost a moral duty to continue to be a communist when he hardly could any longer believe it. Yes. But he stressed